Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε το Ενώπιος Ενωπείο έχει την χαρά και την τιμή να φιλοξενεί μια σημαντική Ελληνίδα. Μια σημαντική Ελληνίδα για το έργο της οποίας, για την προσφορά της οποίας δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ. Έχουν μιλήσει άλλοι και το έχουν βραβεύσει άλλοι. Και η Ακαδημία Αθηνών, αλλά και είναι γνωστό ότι έχει επιλεγεί ως η Ελληνίδα γυναίκα της Ευρώπης και έχει οριστεί από το βραβείο αυτό εκπρόσωπός του, πρέσβης του σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη μας κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας απόψε. Καλησπέρα σας, κυρία Βαρδινογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζη Νικολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω πριν μπούμε στο να αναλύσουμε αυτό το πολυσχηδές και το πολύ σημαντικό έργο, να ξεκινήσω από ερωτήματα που σας αφορούν προσωπικά. Θέλω να μάθουμε ποια είστε. Έτσι να ξεκινήσουμε την απόψινή μας συνομιλία. Θέλω λοιπόν να πιάσω το νήμα από τα παιδικά σας χρόνια και να ρωτήσω αν αυτά τα παιδικά χρόνια ήταν ευτυχισμένα, αν υπήρχε, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, πλούτος στην οικογένειά σας. Κύριε Χατζηνικολάου, από τα παιδικά μου χρόνια κρατώ μόνο ωραίες αναμνήσεις. Από τους γονείς μου, την αδελφή μου, τις φίλες μου, τους δασκάλους μου, την Ερμιόνη που αγαπώ τόσο πολύ. Όταν αισθάνομαι πιεσμένη, κλείνω τα μάτια μου και προσποιούμαι ότι βρίσκομαι στο πατρικό μου σπίτι. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι μια εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Όσο για τον πλούτο που με ρωτάτε, όπως εγώ τον βλέπω με τα δικά μου μάτια, νομίζω ότι υπήρχε πολύ μεγάλο στην οικογένειά μου. Πλούτο συναισθηματικό. Αγάπη, κατανόηση, συμπαράσταση. Άλλωστε αυτό είναι και η μαγεία της σωστής ουσιαστικής οικογένειας. Να νιώθεις ευτυχισμένος ακόμα και όταν σου λείπουν τα υλικά αγαθά. Αυτή την εικόνα μας τη δίνει πολύ έντονα η ελληνική οικογένεια. Όσο για τον πλούτο που ίσως οι άλλοι άνθρωποι εννοούν, πιστεύω ότι οι γονείς μου είχαν τόση οικονομική δυνατότητα ώστε να προσφέρουν ό,τι ένα παιδί μπορούσε εκείνη την εποχή να ονειρευτεί. Μεγαλώνοντας βέβαια κατάλαβα ότι αυτή η προσφορά τους σε ένα μεγάλο ποσοστό προερχόταν από δικές τους προσωπικές στερήσεις και θυσίες, ώστε να μην μας λείψει τίποτε. Όπως άλλωστε συμβαίνει με τους περισσότερους Έλληνες γονείς που κάνουν θυσίες για τα παιδιά τους και τα στηρίζουν στη ζωή με όλες τους τις δυνάμεις. Να ρωτήσω, κυρία Βαρδινογιάννη, ποιες είναι οι πιο έντονες εικόνες που κουβαλάτε μέσα σας ακόμη από τους γονείς σας. Να ρωτήσω δηλαδή αν ήταν καταρχήν άνθρωποι προοδευτικοί ή αυστηροί, αν ήταν αυτό που λέμε πουριτανοί. Οι γονείς μου είχαν αρχές, ήταν αυστηροί, αλλά συγχρόνως πρωτοποριακοί. Ιδιαίτερα η μητέρα μου, που πίστευε όχι μόνο ότι έπρεπε να μας δώσει σωστές αρχές, αλλά και μόρφωση για εφόδια στη ζωή μας. Έτσι, σε μια εποχή που πολύ λίγα παιδιά πήγαιναν για σπουδές στο εξωτερικό, εμένα μου δόθηκε ευκαιρία να βρεθώ στην Αμερική. Οι σπουδές μου δεν θα αποφασίζονταν ποτέ από μια οικογένεια με κλειστό μυαλό, από μια οικογένεια χωρίς ανοιχτούς ορίζοντες. Και βέβαια, οι γονείς μου μου είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη. Κυρία Βαρδινογιάννη, θα σας ρωτήσω τι εικόνα δίνατε σαν μαθήτρια, αν είχατε καλές επιδόσεις, αν η διαγωγή σας ήταν καλή, αν ήσασταν άτακτη ή ζωηρή. Αλλά αφού ακούσουμε πριν, τι λέει για όλα αυτά μια γυναίκα που έπαιξε σημαντικό ρόλο εκείνα τα χρόνια στη ζωή σας, η κυρία Σοφία Βαρελά Πόθου, η δασκάλα σας. Πάμε να δούμε μαζί τι απάντησε η δασκάλα της κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη στα ερωτήματα του πρόδρομου Παπαϊλιόπουλου. Αν γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, πώς θυμάστε την κυρία Βαρδινογιάννη στο σχολείο? Ένα κοριτσάκι τρυφερό, με μάτια στραποβόλα, είχε τάσει στη φιλανθρωπία και από πού το κατάλαβα? Το ότι άπλωνε το χεράκι του σε όλα τα άλλα παιδάκια. Το θρανείο που καθόταν στην άκρη, εσήκωνε το χεράκι του και πάντα ήθελε κάποιο να χαϊδέψει, να θοπεύσει, όχι να το μαλώσει με την έννοια πήγε εκεί. Ό,τι πράγματα κι αν είχε, έπρεπε να δώσει και στο άλλο παιδάκι, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Η Μαριάννα η Μπουρνάκη, η νυν, η τωρινή κυρία Βαρδινογιάννη, ήταν ένα παιδάκι εν ολίγης γλυκύτατο, που έλεγες ότι έχει μπροστά του μια ταμπέλα και έλεγε «αγάπαμε». Ένα σγουρόμαλο κοριτσάκι με ένα μεγάλο τεράστιο φιόγκο που τους φορούσε η μαμά στα μαλάκια της και εν ολίγης γλυκύτατο πλάσμα. Δεν εμάλωσε ποτέ με παιδάκι. Της άρεσε, είχε και μια τάση θα έλεγα καλλιτεχνική. Της άρεσαν τα τραγουδάκια. Της άρεσαν να ζωγραφίζει.
της άρεσαν να γράφει ωραίες εκτεσούλες που για μένα στα ψυχογραφήματα που έκανα τότε στα παιδάκια είχε μεγάλη σημασία. Δηλαδή το παιδάκι αυτό κάπως διαισθάνθηκα ότι κάποια μέρα θα προοδεύσει πολύ από τα χαρίσματά του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το φιόγκο της, την ομορφιά της και την αγάπη της στα παιδάκια. Έτρεχε, ήταν και λίγο ζυζάνιον. Δηλαδή με την έννοια την καλή να πηγαίνει να τους τραβάει το μαλάκι τους, να τους τα χαϊδεύει. Είμαι πολύ υπερήφανη, σας το τονίζω, διότι μέσα σε αυτό το φαινόμενο, το τηλεοφαινόμενο, την κυρία αυτή που λέγεται κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, έβαλα κι εγώ ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι στην όλη μόρφωσή της και διαπαιδαγώγησή της. Να θυμάσαι όμως ένα, ότι στους γονείς σου οφείλεις το ζήν, στους δασκάλους σου το ευζήν, Μαριάννα μου. Σ' αγαπώ πολύ. Γεια σου. Εκπληκτική η δασκάλα σας, η κυρία Βαρελά Πόθου. Πολύ συγκινητική η παρέμβασή της. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι μαθήτρια ήσασταν. Ήσασταν καλή μαθήτρια, άτακτη, ζωηρή, μαθήτρια του πρώτου θρανίου. Πρακτικά δεν θα μπορούσα να ήμουν μαθήτρια του πρώτου θρανίου, διότι ήμουν ψηλή. Έτσι καθόμουν πάντα στο τελευταίο. Αλλά και ουσιαστικά δεν ήμουνα η μαθήτρια του πρώτου θρανίου με εισαγωγικά. Παρόλο που ήμουνα πολύ καλή μαθήτρια, συγχρόνως είχα και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Γενικά ήμουνα λίγο από όλα αυτά που αναφέρατε. Και για να σκιαγραφίσω η ίδια την προσωπικότητά μου ως μαθήτρια, θα σας πω μερικά γεγονότα από εκείνη την εποχή. Θυμάμαι, όπως και τώρα, έτσι και τότε ήταν πολύ επίκαιρο το Κυπριακό. Σε μια από τις πολλές διαδηλώσεις που γίνονταν εκείνη την εποχή, είχαμε βγει στο παράθυρο του δευτέρου ορόφου του σχολείου μας και φωνάζαμε Ένωση. Εγώ μάλιστα, πιο φανατική, είχα βγάλει το ένα μου παπούτσι και το κουνούσα με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να με σπρώξει μια συμμαθήτριά μου και αυτό να πέσει κάτω στην αυλή. Έτσι, μπαίνοντας ο νέος μας καθηγητής των Ελληνικών, με βρήκε όρθια να κρατώ ένα παπούτσι στο χέρι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τον έκανε να θυμώσει και να με γριοκοιτάξει, λέγοντάς μου να πάω αμέσως να πω μάθημα. Μόλις τελείωσε τα τυπικά λόγια που συνήθως λέγονται όταν ένας καθηγητής έρχεται στην τάξη. Όμως, δεν ήξερε ότι είχε βρει το στοιχείο μου, διότι για μένα το μάθημα των αρχαίων και νέων ελληνικών ήταν το αγαπημένο μου. Έτσι τον καθήλωσα με εισαγωγικά και από την επόμενη μέρα μου ανέθεσε το απουσιολόγιο, που ήταν μεγάλη τιμή για μια μαθήτρια, να το κρατώ για 4 συνεχή χρόνια, μέχρι που τελείωσα το σχολείο. Έτσι έγινε ένας μικρός δικτάτορ της τάξης, αφού όλες τις μαθήτριές μου με παρακαλούσαν να τους δίνω τις απουσίες τους. Ποια είναι τα άλλα ενδιαφέροντα για τα οποία μου μιλήσατε? Ναι, όπως σας είπα, είχα πολλά ενδιαφέροντα. Μάθαινα μουσική, ξένες γλώσσες, ζωγράφιζα και διάβαζα πολλά λογοτεχνικά βιβλία την περίοδο των διακοπών. Ιδιαίτερα όμως μου άρεσε ο αθλητισμός. Γι' αυτό ήμουνα το αγαπημένο παιδί της γυμνάστριας. Ήμουνα στην ομάδα του μπάσκετ, βόλεϊ και σημειοφόρος στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Μια ημέρα λοιπόν, μάλλον Δευτέρα θα ήταν, κάναμε γυμναστική και όλες οι συμμαθήτριές μου βαριόντουσαν φοβερά. Εγώ ιδιαίτερα. Όπως λοιπόν η γυμνάστρια είχε γυρίσει την πλάτη και έλεγε ανάταση, εγώ έκανα επίκυψη και αντίστροφα. Με μιμήθηκαν κι άλλες. Έτσι σε μια στιγμή γυρίζοντας το κεφάλι της, με είδε και αυθόρμητα είπε: «Ακόμα κι εσύ?» και με απέβαλε. Θέλω να μου πείτε όμως και για τις επιδόσεις στα μαθήματα. Καλές οι εξωσχολικές ασχολίες και δραστηριότητες, αλλά δεν μου είπατε τίποτα για τις επιδόσεις. Γενικά, ήμουν άριστη στα μαθήματα που με ενδιέφεραν, ενώ στα υπόλοιπα ήθελα να είμαι πολύ καλή μόνο από αξιοπρέπεια. Όλοι οι καθηγητές μου ήταν υπέροχοι. Από τα μαθητικά μου χρόνια κρατώ τις ωραιότερες αναμνήσεις. Αλλά όμως τις πιο τρυφερές τις κρατώ από το Δημοτικό Σχολείο στην Ερμιόνη, γιατί ίσως εκεί ήταν τα πραγματικά ανέμελα χρόνια μου κοντά στους γονείς μου. Πηγαίνοντας στο γυμνάσιο εδώ, αφενός μου έλειπαν και αφετέρου είχαν περάσει τα χρόνια της ξενιασιάς. Από πολύ νωρίς έμαθα να ζω μόνη μου. Στο Δημοτικό επίσης, οι δάσκαλοι μου ήταν πολύ καλοί και πρωτοποριακοί. Οργανώναμε θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και έκαναν τρομερές προσπάθειες να βελτιώσουν το πνευματικό μας επίπεδο. Θυμάμαι, ο διευθυντής του σχολείου μου μου είχε αναθέσει να διασκευάσουμε μαζί την Ιλιάδα σε θεατρικό έργο και μου είχε υποσχεθεί να διαλέξω όποιο ρόλο ήθελα.
Πολλά βράδια είχα ξενυχτήσει να σκέπτομαι αν ήθελα το ρόλο της Χρυσίδος, της αγαπημένης του Αχιλλέα ή της μητέρας του, της θεάς Θέτιδας. Τελικά βγήκα από το δίλημα γιατί δεν μπορέσαμε να το παίξουμε ποτέ. Τώρα που σκέπτομαι τους δασκάλους μου εκείνης της εποχής, τους θεωρώ ηρωικές μορφές. Όπως οι ηρωικές μορφές είναι και οι δάσκαλοι στις ακριτικές περιοχές που πρόσφατα επισκέφτηκα στην Ξάνθη και στους Φούρνους, όπου με αυτοθυσία προσπαθούν μέσα από αντίξωες συνθήκες να περάσουν μηνύματα και αρχές στα παιδιά, όπως την αγάπη για την οικογένεια, τη θρησκεία και την πατρίδα. Νομίζω ότι μετά τους γονείς, τα πιο σημαντικά πρόσωπα για να σου ανοίξουν ορίζοντες στη ζωή είναι οι δάσκαλοι. Έναν τέτοιο σημαντικό δάσκαλο που υπηρετεί στην Ξάνθη, σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Μίκη, που το έχετε επισκεφτεί πολλές φορές, βρήκαμε και μας μίλησε. Ένας δάσκαλος που λέγεται Δημοσθένης Άξιος, κυρίες και κύριοι, και είναι όνομα και πράγμα Άξιος που λέει ο λαός μας. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Βασιλιάδη. Το Ίδρυμα, το Παιδί και την Οικογένεια και την πρόεδρο αυτού του Ιδρύματος, την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, όλοι τη γνωρίζαμε από μακριά. Κάποια στιγμή όμως το χέρι του Ιδρύματος αυτού είναι αρκετά μακρύ, φαίνεται, και έφτασε και σε εμάς. Πριν αρκετούς μήνες είχαμε την ευχάριστη έκπληξη να μας επισκεφτεί η κυρία Μαριάννα, να μας αγκαλιάσει και να μας δώσει την αγάπη της και τη βοήθειά της. Βοήθεια προς το σχολείο μας, προς τους ίδιους τους μαθητές, βοήθεια που χρειαζόμασταν έντονα και τη βρήκαμε από την κυρία αυτή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και το πρωτοχρονιάτικο δώρο της κυρίας Μαριάννας στα παιδιά, τα είδη ρουχισμού και κάποια κλινοσκεπάσματα που ήρθαν στο χωριό άριστης ποιότητας, που έδωσαν τέτοια χαρά στους μικρούς μαθητές που στήθηκε ένα πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Ήταν πράγματι όμορφες στιγμές αυτές. Η Μαριάννα θα μας μείνει αξέχαστη. Οι μαθητές δεν θυμούνται. Φωτογραφήθηκαν μαζί της. Δεν την ξεχνούν. Και θα ήταν χαρά μας να μας ξανάρθει. Γιατί μας δίνει χαρά, μας δίνει και ελπίδα. Να τη στείλω την αγάπη και των συναδέλφων μου, κυρίως των μαθητών μου και των γονιών τους. Να την πούμε ότι την αγαπούμε πάρα πολύ εδώ πάνω στη Ξάνθη και στο χωριό μας στη Μίκη. Θέλουμε να την δώσουμε ένα μήνυμα, να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές του Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο, μπορεί να έρθει αργότερα, τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη περιοχή, στα χωριά της Θράκης, αλλά θα είναι ωφέλιμο και για τον άνθρωπο, και για το παιδί και την οικογένεια και για το έθνος. Συγκινητική η παρέμβαση αυτού του σημαντικού ανθρώπου που δίνει τον δικό του αγώνα εκεί στην Ξάνθη. Εγώ θέλω να ξαναπιάσουμε το νήμα της πορείας και να ρωτήσω τι κατεύθυνση σπουδών επιλέξατε. Πριν φύγω για την Αμερική, αφιταλαντεύτηκα με την απόφασή μου για το τι ακριβώς θέλω να σπουδάσω. Η μεγάλη μου αγάπη και επιθυμία ήταν να πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών ή να γίνω αρχαιολόγος. Τελικά, διάλεξα να σπουδάσω οικονομικά στην Αμερική, μόνο με τη σκέψη ότι ένας νέος κόσμος θα ανοιγόταν μπροστά μου. Και ίσως, από ένστικτο, πίστευα ότι τα οικονομικά θα ήταν η επιστήμη του μέλλοντος. Προλάβατε, κυρία Βαρδινογιάννη, να εργαστείτε καθόλου ή ήρθε αμέσως η οικογένεια, τα παιδιά και σας μπλόκαραν από την διαδικασία αυτή της εφαρμογής των όσων σπουδάσατε? Επιστρέφοντας από την Αμερική, εργάστηκα για ένα χρονικό διάστημα στην Αμερικανική Πρεσβεία και συγκεκριμένα στην Αμερικανική Βάση στο Ελληνικό, στο Τμήμα Προσωπικού. Επίσης, εργάστηκα στον Αμερικανικό Ραδιοφωνικό Σταθμό. Εκεί γνώρισα και τη Μελίνα Μερκούρη, που με εντυπωσίασε με την προσωπικότητά της και την απλότητά της. Αργότερα, που μας συνέδεσε μια βαθιά φιλία, της μίλησα για αυτή την πρώτη μας συνάντηση. Σταμάτησα να εργάζομαι γιατί ο Βαρδής πήγε για μετεκπαίδευση στην ναυτική βάση του Portsmouth στην Αγγλία, στη Σχολή Συνεννόησης. Βέβαια, πήγα κι εγώ μαζί του και εκεί γεννήθηκε το πρώτο μας παιδί. Πείτε μου κάτι, αυτές οι σπουδές στο εξωτερικό και μάλιστα σε μια εποχή που αυτό δεν συνηθιζόταν. Τώρα που βλέπετε πια τα πράγματα από απόσταση, πιστεύετε ότι επηρέασαν το χαρακτήρα, επηρέασαν την προσωπικότητά σας? Ναι, πιστεύω ότι έπαιξαν πολύ ουσιαστικό ρόλο. Όχι μόνο για τις γνώσεις που μου έδωσαν, γνώσεις που ήταν
για μένα πολύτιμες για τη μετέπειτα επιχειρηματική δραστηριότητα του συζύγου μου, αλλά προπαντός για τις εμπειρίες που κέρδισα. Πρώτον, μέτρησα τις δυνάμεις μου μακριά από τους γονείς μου και το σπίτι μου και συγχρόνως εκτίμησα βαθύτατα το μέγεθος της θυσίας που έκανα για τις δικές μου σπουδές. Δεύτερον, άνοιξα τα μάτια μου σε ένα καινούριο για μένα κόσμο. Άλλες ιδέες, άλλες νοοτροπίες. Ένας κόσμος που ήδη έτρεχε μπροστά. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μου έδωσαν οι σπουδές μου. Με βοήθησαν πάρα πολύ να παρακολουθήσω τα παιδιά μου στα μαθήματά τους, να τους λύσω απορίες τους, να καλύψω κενά που πιθανόν είχαν. Γιατί ήμουνα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις μητέρες εκείνες που ήξεραν ανα πάσα στιγμή το πρόγραμμα των παιδιών τους στο σχολείο, τι μαθήματα δίνουν στις εξετάσεις τους, τα πάντα. Βρίσκω λοιπόν πολύτιμες τις γνώσεις που μου έδωσαν οι σπουδές μου και για το ρόλο μου της μητέρας. Πότε και πώς γνωριστήκατε με τον κύριο Βαρδί Βαρδινογιάννη? Η εικόνα που έχουμε για σας είναι η εικόνα ενός μυθικού, ενός παραμυθένιου ζευγαριού. Βλέποντας κανείς παλιές φωτογραφίες σας, είναι μια εκπληκτική εικόνα. Και θέλω να ρωτήσω ειλικρινά, αν το ξεκίνημα, τα πρώτα βήματα, είχαν αυτό τον αέρα του παραμυθιού ή αν αντίθετα υπήρχαν δυσκολίες στο ξεκίνημα της ζωής σας με τον τότε καινούριο, φρέσκο να το πω έτσι, αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού. Γνώρισα τον Βαρδί σε ένα φιλικό σπίτι όταν ήμουν μαθήτρια και εκείνος νεαρός αξιωματικός του ναυτικού. Όμως κύριε Χατζηνικολάου, όταν από τη ζωή σου έχει περάσει μια εξορία αλλά και μια απόπειρα δολοφονίας, δεν μπορείς να μιλάς για εύκολη ζωή. Αλλά ένα ζευγάρι που αγαπιέται στις δύσκολες ώρες δένεται περισσότερο. Ποτέ δεν ένιωσα πιο κοντά στον άνδρα μου από εκείνες τις ώρες που πέρναγα κοντά του, όταν μετά από ταλαιπωρίες συχνά ημερών κατάφερα να φτάσω στην Αμοργό, όπου ο Βαρδής ήταν εξόριστος από τη δικτατορία. Και ποτέ δεν ένιωσα μεγαλύτερη ζεστασιά από όση ένιωθα μέσα στην παγωνιά του μικρού μας δωματίου, όπου συχνά κοιμόμουν με τις μπότες για να μην ξεπαγιάσω, όταν κάθε πρωί στο παράθυρο με περίμενε ένα ποτήρι γάλα, ένα φρέσκο αυγό, ένα μπουκέτο αναμόνες από τους γείτονες εκείνης της εξορίας, τους απλούς ανθρώπους της Αμοργού που μας έδωσαν ανυστερόβουλα την αγάπη και τη φιλία τους. Ακόμα και τώρα, οι δεσμοί με τους ανθρώπους της Αμοργού υπάρχουν. Εκείνη η πραγματικά δύσκολη περίοδος της ζωής μας, όπου εγώ ήμουνα μοιρασμένη ανάμεσα στον άντρα μου και στα τρία μωρά παιδιά μου, και όποτε ήμουνα μαζί τους αναζητούσα τον άντρα μου, και όποτε ήμουνα με τον άντρα μου μου έλειπαν τα παιδιά μου, κρατάει πάντα μια ξεχωριστή θέση στις αναμνήσεις μου. Μου μιλήσατε όμως για την απόπειρα δολοφονίας και φαντάζομαι, κυρία Βαρδινογιάννη, πως αυτή ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στην ζωή σας με τον Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ναι, κρατάει μια εντελώς ξεχωριστή θέση στη ζωή μου. Ήταν ένα σοκ που δεν μπορώ να το ξεπεράσω ακόμα. Μια συγκλονιστική στιγμή που όμως μέσα σε δευτερόλεπτα ξετύλιξε μπροστά στα μάτια μου ολόκληρη τη ζωή μου με τον Βαρδί και μου αποκάλυψε με ένα μοναδικό τρόπο, όπου σε κανέναν άνθρωπο δεν το εύχομαι, το μέγεθος και τη δύναμη της αγωνίας μου και της αγάπης μου για εκείνον. Όταν πρωτοξεκινούσατε την κοινή σας ζωή με τον Βαρδί Βαρδινογιάννη, μπορούσατε ποτέ να ονειρευτείτε τη συνέχεια, να ονειρευτείτε όλα αυτά που ακολούθησαν, ή η ζωή ξεπέρασε ουσιαστικά τα όνειρα του νεανικού ζευγαριού που πρωτοξεκινούσε τότε τη διαδρομή του? Το ξεκίνημα δίπλα στον Βαρδί, που ήταν τότε αξιωματικός του ναυτικού, είναι ίδιο με κάθε νέου ζευγαριού που αγαπιέται και στείνει την καινούργια του ζωή. Ένα ξεκίνημα με ένα αιώνιο όρκο, πως χέρι-χέρι θα πορευτούμε σε αυτή τη ζωή, για το καλό και το κακό, για τις καλές και τις δύσκολες ώρες. Και αυτό τον όρκο, ο Βαρδής και εγώ τον κρατήσαμε. Όσο και αν άλλαξε εξωτερικά η ζωή μας, για μας έμεινε ακριβώς ίδια όπως ξεκίνησε. Με μοναδικό γνώμονα την αγάπη μεταξύ μας, και μοναδικό στόχο την ευτυχία των παιδιών μας. Το όνειρό μου ήταν να έχω μόνο μια ευτυχισμένη οικογένεια και το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Όποια αλλαγή εξωτερική και αν επέλθει στη ζωή μας, αυτό τίποτε δεν μπορεί να ανταλλάξει. Τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει την ευτυχία που μας έδωσε η ύπαρξη αυτής της οικογένειας. Έχετε 5 παιδιά, κυρία Βαρδινογιάννη, σε μια εποχή που εμείς οι νέοι με δυσκολία κάνουμε παιδιά
Και είναι πολύ συχνό το φαινόμενο στις ελληνικές οικογένειες, στα νεανικά ζευγάρια, τα παιδιά να τα μεγαλώνουν οι Φιλιππινέζες. Το ξέρετε κι εσείς, το βλέπετε γύρω σας, στα νεανικά ζευγάρια. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σας η σκέψη ότι όσο περισσότερα παιδιά κάνει κανείς, τόσο λιγότερος χρόνος του μένει για τον εαυτό του? Πάνω απ' όλα νιώθω μητέρα. Και αυτός ο τίτλος σημαίνει για κάθε γυναίκα θυσίες. Όμως κανένας ρόλος και κανένας τίτλος στη ζωή δεν δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτόν της μάνας. Ποτέ δεν υπολόγισα το χρόνο που χρειάζονταν και χρειάζονται τα παιδιά μου από μένα. Ήμουν και είμαι πάντοτε κοντά τους. Και σας διαβεβαιώ πως χρόνος πάντοτε υπάρχει για τους ανθρώπους που αγαπάς. Και αυτό που θέλω να πω στις νέες μητέρες είναι ότι ακόμα και όταν το παιδί τους μεγαλώνει, όπως λέτε, στα χέρια Φιλιππινέζων, γιατί εκείνες εργάζονται, δεν πρέπει να αισθάνονται ένοχες που λείπουν πολύ από το σπίτι. Έχουν τη δυνατότητα πάντοτε να είναι παρούσες στο πλευρό και στη ζωή του παιδιού τους. Γιατί αυτό που μετράει είναι η ποιότητα της παρουσίας. Γονιός δεν είναι αυτός μόνο που σε πλένει, σου μαγειρεύει και σε βγάζει βόλτα, αλλά αυτός που σε αγαπάει, σε στηρίζει και έχει πάντοτε τα αυτιά του ανοιχτά για τους προβληματισμούς και τα προβλήματά σου. Οι ρόλοι εξελίσσονται, η ουσία δεν αλλάζει. Έτσι κάθε εποχή έχει το δικό της τύπο μάνας. Όμως σε όλες τις εποχές, από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, η έννοια της μητρότητας υπήρξε μία και μοναδική. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά το κοινό σας ξεκίνημα με τον Βαρδί Βαρδινογιάννη, μετά τον γάμο σας, αν κοιτάζατε προς τα πίσω, ποιους θετικούς και αρνητικούς σταθμούς θα μου σημειώνατε στην κοινή σας ζωή? Και ακόμη, θέλω να πιστεύω ότι ο φθόνος, η ζήλια, η κακοπροαίρετη κριτική δεν μπορεί να έλειψαν από μια τέτοια και τόσο πετυχημένη πορεία. Έπαιξαν ρόλο, σκίασαν κάποιες στιγμές την προσωπική σας ευτυχία? Όλοι οι κορυφαίοι σταθμοί της ζωής μου συνδέονται με την προσωπική μου ζωή. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το κύτταρο της οικογένειας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στη ζωή κάθε ανθρώπου. Όλα τα άλλα είναι εφήμερα. Και όταν μέσα στην οικογένεια είσαι ευτυχισμένος, όλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Μαθαίνω να μετράω την κριτική μόνο των ανθρώπων που εκτιμώ, που πιστεύω ότι η γνώμη τους έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Για όλους τους άλλους, ειλικρινά διαφορώ. Και για το τι πιστεύουν και για το τι λένε. Αλίμονο αν επιτρέπει κανείς σε τέτοιους εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάζουν τη ζωή του. Η ισορροπία μιας οικογένειας εξαρτάται από τη στάση και τη σχέση των ανθρώπων που την αποτελούν. Στα παιδιά μου, πάντοτε προσπαθούσα να περάσω ένα μήνυμα ότι εκτός από την αγάπη που τη θεωρώ δεδομένη, πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους αλληλοσεβασμός και εκτίμηση. Με αυτά τα στοιχεία, τίποτε δεν θα μπορέσει να επηρεάσει την οικογενειακή του ζωή. Πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το προσωπικό παράδειγμα που δίνουν οι γονείς προς τα παιδιά τους. Όπως επίσης πιστεύω ότι το προσωπικό παράδειγμα έχει σημασία όταν ασχολείσαι με ένα κοινωνικό έργο για να είναι αξιόπιστο και να έχει απήχηση στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν θα μπορούσα να μιλάω για το παιδί και την οικογένεια αν εγώ πρώτη δεν είχα δώσει το προσωπικό παράδειγμα ως σύζυγος και ως μητέρα. Σήμερα τα παιδιά σας οικοδομούν πλέον τις δικές τους πορείες, οικοδομούν τη δική τους ζωή, φεύγουν από κοντά σας για να φτιάξουν δικές τους οικογένειες. Και το ερώτημά μου είναι πώς είναι η σχέση σας με τις νύφες, με τους γαμπρούς και βέβαια αν έχουν εισβάλει και σε ποιο βαθμό τα εγγόνια στη ζωή σας. Το αν πέτυχες τη ζωή σου με την οικογένειά σου, το ζυγίζεις τη στιγμή που τα παιδιά σου κάνουν τη δική τους οικογένεια. Αν και τότε βρίσκονται κοντά σου, αν και τότε αποζητούν τη συμβουλή και προπαντός τη συντροφιά σου, έχεις πετύχει. Σε αυτό ο Βαρδής και εγώ δηλώνουμε τυχεροί. Ο απολογισμός τώρα που τα 3 από τα 5 μας παιδιά έχουν τις δικές τους οικογένειες είναι παραπάνω από θετικός. Νιώθουμε πως διπλασιάσαμε τα παιδιά μας και ήδη έχουμε κατακτηθεί από τα εγγόνια μας που ναι, έχουν εισβάλει αποφασιστικά στη ζωή μας. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα βάλω μια άνω τελεία. Νομίζω ότι μας δώσατε τη δυνατότητα να κρυφοκοιτάξουμε από ένα παραθυράκι στην προσωπική σας πορεία και να σας μάθουμε λίγο καλύτερα σαν προσωπικότητα και σαν χαρακτήρα. Νομίζω όμως πως είναι η στιγμή να μπούμε στην συζήτησή μας για αυτό το σημαντικό έργο που κάνετε τα τελευταία χρόνια και που έχει τόσο συζητηθεί. Θα πάμε στα τελευταία γεγονότα με την Έλενα Κατρίτση. Όταν επιστρέψουμε θα μπούμε σε αυτή τη δεύτερη μεγάλη ενότητα της συζήτησής μας με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Σε 10-15 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.